μαζί στον παιδιών του νηπιαγωγείου Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διώξει παιδιά με κλήρωση. Η νηπιαγωγός πήρε άδεια εγκυμοσύνης και αντί να την αντικαταστήσει, αποφάσισε να βγάλει από το νηπιαγωγείο τα μισά παιδιά. Γονείς παιδιών του πρώτου νηπιαγωγείου Νέας Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται στο προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποφάσισε, όπως λένε, να διώξει 1,5 μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά τους από το νηπιαγωγείο, κάνοντας κλήρωση. Γινόταν ή γινόταν κλήρωση, δεν είχαμε νηπιαγωγό να στείλουμε. Μόνο το αντιληφθείτε. Δεν έχετε νηπιαγωγό να στείλετε. Την κλήρωση την προτείνατε λοιπόν εσείς. Ναι. Όλα ξεκίνησαν όταν η δασκάλα του τμήματος των προνηπίων τους ανακοίνωσε ότι λόγω εγκυμοσύνης πρέπει να σταματήσει την εργασία της. Εμφρόντιτοι οι γονείς ακούν τον υπεύθυνο να τους λέει ότι η λύση που πρότεινε ο ίδιος είναι η αποχώρηση των παιδιών μέσω κλήρωσης. Το Υπουργείο δεν θα ενημερώσει ότι λέω προτείνω στους γονείς της Νέας Μεσήμβριας να κάνουν κλήρωση. Ο υπεύθυνος, όπως ακούσατε, δεν ενημέρωσε το Υπουργείο για την κλήρωση που ζητά από τους υπεύθυνους του νηπιαγωγείου. Ο Α απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για το θέμα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας, καταβάλει προσπάθεια για την τακτοποίηση των τελευταίων εκκρεμωτήτων εντός των προσεχών ημερών. Οι γονείς των 22 νηπίων από τη Νέα Μεσήμβρια αρνούνται, όπως λένε, να μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης και απαιτούν άμεσα να αναπληρωθεί η καινή θέση της νηπιαγωγού. Μάταια οι γονείς προσπαθούν να του εξηγήσουν ότι πλέον δεν υπάρχουν καινές θέσεις σε άλλα σχολεία για να τα στείλουν εκεί. Αναγκαζόμαστε να τα κουβαλάμε όπου πηγαίνουμε. Μα εφορία θα είναι αυτό, μα δουλειά θα είναι αυτό. Είναι δυνατόν τα παιδιά μας να τα έχουν τραπουλόχαρτα και τα βάζει στον τζόγο, ποιο θα πληρωθεί. Κοιτάζεται ένα παιδάκι. Δύο. Δύο παιδάκια. Δύο, είναι και στα προνήθεια τώρα. Εκτός αυτό, με φέρνουν και άλλες δύο μάνες, τρεις που φεύγουν το πρωί στη δουλειά. Άλλα τρία γίνονται πέντε. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι γονείς αποφάσισαν μέχρι να διευθετηθεί το θέμα να μην στείλουν τα παιδιά τους στον νηπιαγωγείο.